Με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 963. Είναι από το τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου Πράξεις Αποστόλων. Πράξεις των Αποστόλων, τέταρτο κεφάλαιο, δέλτα κεφάλαιο, σελίδα 963. Πράξεις των Αποστόλων, δέλτα 1. Τέσσερα κεφάλαιο και ένα εδάφιο από το βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων. Ενώ δε αυτοί ελάλουν προς το λαόν, ήλθον επ' αυτούς ιερείς και ο στρατηγός του ιερού και οι Σαουδικαίοι αγανακτούντες, διότι εδίδασκο το λαόν και εκήρυτον δια του Ιησού την εκ νεκρών Ανάσταση. Και επέβαλον επ' αυτούς τα σχήρας και έθεσαν υποφύλαξην έως τις αύριον, διότι το ίδιο εσπέρα. Πολλοί δε των ακουσάντων των λόγων επίστευσαν και έγινεν ο αριθμός των ανδρών έως 5.000. Και τι επαύριον συνήχθησαν εις την Ιερουσαλήμ οι άρχοντες αυτών και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς και Άννας ο αρχιερεύς και Καϊάφας και Ιωάννης και Αλέξανδρος και όσοι ήσαν εκ γένους αρχιερατικού. Και στήσαντες αυτούς εις το μέσον ηρώτων. Δια ποίας δυνάμεως ή δια ποίου ονόματος επράξατε τούτο εσείς? Τότε ο Πέτρος πλειστής Πνεύματος Αγίου είπε προς αυτούς: Άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ, εάν εμείς ανακρινόμεθα σήμερον δια ευεργεσίαν προς άνθρωπον ασθενούντα, δια ποίας δυνάμεως ούτως ιατρεύθη, ας είναι γνωστόν εις πάντας ημάς και εις πάντα των λαών του Ισραήλ ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον εσείς εσταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, δια τούτου παρίσταται ούτως ενώπιον ημών υγιής. Ούτως είναι ο λίθος ο εξουθενωθής ηφημών των οικοδομούντων, ως της έγινε κεφαλή γωνίας. Και δεν υπάρχει διουδενός άλλου ισωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων, διότι οποίου πρέπει να σωθώμεν. Θεωρούντες δε την παρησίαν του Πέτρου και Ιωάννου και πληροφορηθέντες ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτε, εθαύμαζον και εγνώριζον αυτούς ότι ήσαν μετά του Ιησού. Βλέποντες δε τον άνθρωπον των τεθεραπευμένων ιστάμενων μετ' αυτών, δεν είχον ουδένα αντίποση. Προστάξαντες δε αυτούς να απέλθω συν έξω του συνεδρίου, συνεβουλεύθησαν προς αλλήλους λέγοντες: Τι θέλω μεν κάμει εις τους ανθρώπους τούτους, επειδή ότι μεν έγινε δι' αυτών γνωστόν θαύμα, είναι φανερόν εις πάντα στους κατοικούντας στην Ιερουσαλήμ και δε δυνάμεθα να αρνηθώ μεν τούτο. Αλλά δια να μη διαδοθεί περισσότερον εις το λαόν, ας απειλήσομεν αυτούς αυστηρώς, να μη λαλώσει πλέον εν το ονόματι τούτο προς μηδένα άνθρωπον. Και καλέσαντες αυτούς, παρήγγειλαν εις αυτούς να μη λαλώσει καθόλου μηδένα διδάσκωση εν το ονόματι του Ιησού. Ο δε Πέτρος και Ιωάννης αποκριθέντες προς αυτούς είπων: Αν είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ακούομεν εσάς μάλλον παρά τον Θεόν κρίνατε. Διότι εμείς δεν δυνάμεθα να μη λαλώμεν όσα είδομεν και ακούσαμεν. Οι δε πάλιν απειλήσαντες αυτούς απέλησαν, μη ευρίσκονται στον πώς να τιμωρήσω συν αυτούς δια των λαών, διότι πάντες εδόξαζον τον Θεόν δια το γεγονός. Επειδή ο άνθρωπος τον οποίον έγινε το θαύμα τούτο της θεραπείας ή το περισσότερον των 40 ετών. Και αφού απελήθησαν, ήλθαν προς τους οικείους και απήγγειλαν όσα είπαν προς αυτούς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Δε ακούσαντες ομοθυμαδών, ύψασαν τη φωνήν προς τον Θεόν και είπαν: Δέσποτα, σύ είσαι ο Θεός, ως τσέκαμε στον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτής. Ως της είπας, διαστόματος Δαβίδ, του δούλου σου, γιατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια? Παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διότι συνήχθησαν επαληθείας εναντίον του Αγίου Παιδός σου Ιησού, τον οποίον έχρισας. Και ο Ηρώδης και ο Επόντιος Πιλάτος, μετά των εθνών και των λαών του Ισραήλ, για να κάμωση όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε να γίνωσι. Και τώρα, Κύριε, βλέψον εις τα σαπηλάς αυτών και δώσει στους δούλους σου να λαλώσει τον λόγο σου με τα πάσης παρησίας,
εκτείνων τη χείρα σου εις θεραπείαν και γινωμένων σημείων και τεραστίων δια του ονόματος του Αγίου Παιδός σου του Ιησού. Μετά δε την δέησιν αυτών, εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και λάλουν το λόγον του Θεού μετά παρησίας. Του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή το μία. Και ουδέ εις έλεγε ότι είναι τι εαυτού εκ των υπαρχόντων αυτού, αλλά είχον τα πάντα κοινά. Και μετά δυνάμεως και αμεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού και χάρις μεγάλη το επί πάντα σε αυτούς, επειδή ουδέ το ετής μεταξύ αυτών ενδεείς, διότι ως ήσαν κτήτορες αγρών οικειών πολλούντες έφεραν τα στιμάς των πολουμένων και έθεταν εις τους πόδας των Αποστόλων και διαμοιράζεται εις έκαστον κάτι χρίαν την οποίαν είχε. Αμήν. Αφού κήρυξε ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής σε όλους τους Ισραηλίτες και ο Κύριος έσωσε και πρόσθεσε στην Εκκλησία του 3.000 άνδρες, τότε αποφάσισε ο Θεός να τους χρησιμοποιήσει αφενός μεν σαν το στόμα του, αφετέρου δε να τους συστήσει, να τους υψώσει και να δοξάσει το όνομα του Χριστού, του Υιού του. Και τούτο γιατί έμαθαν και έπραξαν να εκλέγουν το τίμιον και να απορρίπτουν το αχρίον. Το αχρίον για την ώρα εκεί το να ψαρέψουμε, όπως ο Απόστολος Πέτρος πήρε απόφαση εκεί στη Γαλιλαία. Το τίμιον είναι να μείνουνε στο ανόη, καθώς ο Χριστός σου είχε πει μείνετε στην Ιερουσαλήμ και όχι στη Γαλιλαία, έως λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Εξέλεξαν το τίμιον και απέρριψαν το αχρίον. Το αχρίον που ήθελαν αυτοί, το ψάρεμα, το τίμιον που ήθελε ο Χριστός, την προσευχή. Και επαναλαμβάνω, απέρριψαν αυτό το οποίο ήθελαν αυτοί να κάνουν ό,τι θέλουν, όχι αμαρτία, αλλά αυτό που αυτοί ήθελαν, και εξέλεξαν αυτό που ήθελε ο Χριστός. Και αυτό που θέλει ο Χριστός είναι για τους δούλους του η προσευχή. Μάλιστα ο Πέτρος έμαθε και προσευχότανε 3 φορές την ημέρα. Το θέλημα του Θεού είναι για τους δούλους του ο λόγος του Θεού και η προσευχή. Και άλλες φορές ήρθε πειρασμός όταν οι γυναίκες, όχι των Ισραηλιτών αλλά των ελληνοφώνων, αδικούνταν. Ο Πέτρος είπε, δεν είναι καλό σε εμάς να αφήσουμε το λόγο του Θεού και την προσευχή. Γι' αυτό εκλέξατε εσείς διακόνους εις την υπηρεσία ταύτην. Ξέρουνε ποιο είναι το τίμιον για αυτούς πλέον. Εμείς το ξέρουμε. Ο λόγος του Θεού και η προσευχή. Και αν ο άνθρωπος εκλέξει το τίμιον που είναι ο λόγος του Θεού και η προσευχή, το θέλημα του Θεού για τον κάθε έναν δούλο και δούλη, αφού εξέχεε ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο καθώς είναι γεγραμμένο επί τους δούλους του και επί τας δούλας του, εάν λοιπόν μένουν στο λόγο του Θεού και στην προσευχή, τότε με απόλυτη βεβαιότητα θα τους χρησιμοποιεί και θα χρησιμοποιεί αυτούς τους ανθρώπους σαν το στόμα του. Σε καμία άλλη περίπτωση. Και επαναλαμβάνω, και είναι λόγος Θεού, δεν είναι δικός μου, σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα σε χρησιμοποιήσει ο Χριστός σαν το στόμα του, ούτε στην οικογένειά σου, ούτε στη συγγένειά σου, ούτε στη γειτονιά σου, ούτε στο έργο του, αν δεν απορρίψεις τις δικές σου επιλογές
θέλημα και αποφάσεις και δεν εκλέξεις την επιλογή και το θέλημα και την απόφαση του Χριστού να μένεις στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή. Καθώς είναι γραμμένο, ταύτα βελέτα εις ταύτα μένε, και τότε θα είναι φανερά εις όλους η προκοπή σου, όχι η επαγγελματική σταδιοδρομία, αλλά η πνευματική σταδιοδρομία στην παρουσία του Θεού. Έμειναν στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή 10 μέρες το ανόη, ήρθε η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, εκπληρώθηκαν οι υποσχέσεις του Θεού, 3.000 εκείνη τη στιγμή με ένα κήρυγμα ολίγων λεπτών έσωσε ο Χριστός. Γιατί? Γιατί ο Πέτρος ήταν το στόμα του Κυρίου. Τώρα όμως πρέπει να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο. Πρέπει να μάθουν να μην ακούνε αυτά που λένε οι άνθρωποι, αλλά να ακούνε αυτά που λέει ο Θεός για αυτούς. Και τότε θα τους υψώσει και θα τους οδοξάσει, πράγμα το οποίο αποδεδειγμένα είχαν μάθει πια οι Απόστολοι. Ότι τα λόγια των ανθρώπων είναι ματαιολογίες, το λόγος του Θεού είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Και πράγματι, επειδή και αυτό το έμαθαν και σε αυτό περπάτησαν, ενώ πήγαινε στο ιερό ο Πέτρος και ο Ιωάννης, μπροστά τους βρέθηκε ένας παραλυτικός που δεν είχε περπατήσει ποτέ στη ζωή του, τον οποίον έβαζαν εκεί για να ζητάει ελεημοσύνη, και όταν είδε από μακριά τον Πέτρο και τον Ιωάννη να έρχεται, προσμένοντας να του δώσουν κάτι, τους είπε «Δώστε μου ελεημοσύνη». Και ο Πέτρος, πληστής Πνεύματος Αγίου, γιατί είναι πια το στόμα του Κυρίου, θα τον χρησιμοποιήσει ο Θεός τώρα και για τη δόξα του, λέγοντας «Χρυσίων και αργύριων εμείς δεν έχουμε, αλλά αυτό που έχουμε είναι αυτό που μας έχει δώσει ο Κύριος». Και ο Θεός θέλει να δώσει όχι μόνο το Λόγο Του, αλλά και δύναμη και εξουσία. Και θα δώσει μετά πάσης βεβαιότητος όταν δεν πηγαίνουμε εμείς αυτούς, αλλά εμείς πηγαίνουμε στο Χριστό και περιμένουμε αυτούς να έρθουν σε μας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Όταν δεν ακούμε αυτούς τι λένε, που μπορεί να είναι και αδελφοί, μπορεί να είναι και ξάδελφοι, μπορεί να είναι και μακρινοί και κόσμος, και μιλάω πνευματικά πάντοτε, γιατί οι άνθρωποι μιλάνε, λένε, και εμείς ακούμε, λάθος. Ποτέ δεν θα δοξαστεί ο Χριστός στη ζωή του ανθρώπου που ακούει τα λόγια των ανθρώπων και δίνει προσοχή μάλιστα, ενώ ο Θεός θέλει να πηγαίνουμε να ακούμε τα λόγια του Χριστού και σε αυτά να δίνουμε προσοχή μόνο. Αδελφοί, αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό για την συνέχεια στη ζωή μας και σαν άτομα και σαν οικογένειες και σαν εκκλησία. 2 πράγματα. Μάθε να εκλέγεις το τίμιον που είναι το θέλημα του Θεού και να απορρίπτεις το αχρίον που είναι το θέλημα το δικό σου, και θα σε κάνει ο Κύριος σαν το στόμα του. Και μάθε να μην πηγαίνεις στους ανθρώπους να ακούς, να μην σ' αρέσει να ακούς, αλλά να σ' αρέσει να ακούς τη φωνή του Χριστού. Σε αυτό να πηγαίνεις και να περιμένεις αυτούς να έρθουν σε σένα για να τους πεις εσύ τι ο Κύριος είπε. Και τότε θα αποκαλύψει τη δόξα του ο Χριστός, γιατί θέλει να δώσει δύναμη και εξουσία, όπως ακριβώς είπε ο Πέτρος: «Χρυσίων και αργύριων δεν έχω, δεν μου δώσε, αλλά εκείνο που έχω είναι δύναμη και εξουσία, γι' αυτό είναι το ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα». Και ευθύς εξ αρχής σηκώθηκε και δόξαζε, και μαζεύτηκαν όλοι οι άνθρωποι, γιατί ο Θεός ύψωσε τον Πέτρο και τον Ιωάννη που είχαν ξεκαθαρισμένα τα πνευματικά πράγματα στη ζωή τους, γιατί τα πνευματικά αποκαλύπτονται στους πνευματικούς, τα γήινα και τα ανθρώπινα αποκαλύπτονται και φανερώνονται στους σαρκικούς. Από εκεί θα καταλάβω αν είμαι πνευματικός ή σαρκικός.
Τι ακούω, τι βάζω μέσα στην καρδιά μου, τα λόγια των ανθρώπων ή τα λόγια του Χριστού. Τι εξητάω, τι χαίρομαι να ακούω, τι μ' αρέσει να ακούω, τα λόγια των ανθρώπων ή τα λόγια του Κυρίου μου του Ιησού Χριστού, μέσα από το λόγο του και στην προσευχή, που είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, να μένουμε στο λόγο του Θεού και στις προσευχές και στην προσευχή. Αλληλούια. Το αποτέλεσμα. Ξεσηκώθηκαν οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, οι αρχιερείς, οι σαδουκαίοι, γιατί είδαν τους ανθρώπους να ακούνε, ήρθαν αυτοί κατά το θέλημα του Θεού στον Πέτρο και στον Ιωάννη. Δεν πήγε ο Πέτρος και ο Ιωάννης, ήρθαν αυτοί και του είπαν πώς το έκανες αυτό. Και ο Πέτρος και ο Ιωάννης είπε δεν το κάναμε με δική μας δύναμη ή ευσέβεια, αλλά το όνομα του Ιησού Χριστού, τον οποίον οι άρχοντες σας σταύρωσαν και ο Θεός ανέστησε, δια του ονόματος αυτού θεραπεύθηκε ο παραλυτικός. Δια του ονόματος του Ιησού Χριστού θεραπεύθηκε ο παραλυτικός. Τους έπιασαν, τους φυλάκισαν και επειδή ήταν εσπέρας, τους κάλεσαν την επόμενη μέρα, αφού όλοι οι αρχιερείς ήταν εκεί. Θαύμα μέγα, φανερό σε όλη την Ιερουσαλήμ, το οποίο δεν μπορούσαν να αρνηθούν, γιατί ο Χριστός το έκανε ενώπιον πάντων για να συστήσει αυτούς τους ανθρώπους. Και είπαμε όχι χωρίς τη δικαιοσύνη του και χωρίς την αιτία των πραγμάτων. Και αυτοί ρώτησαν, ανέκριναν, με ποια δύναμη κάνατε το θαύμα? Και ο Πέτρος πάλι πλήστης Πνεύματος Αγίου, γιατί είναι το στόμα του Χριστού, είπε αν εμείς ανακρινόμεθα για το καλό που συνέβη και θεραπεύθηκε ο εκγενετής παραλυτικός. Μάθετε λοιπόν ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού, τον οποίον εσείς, ο Άννας, ο Καϊάφας και όλο το αρχιερετικό συγγενολόγοι, τον οποίον εσείς σε σταυρώσατε, αν και ο Πιλάτος ήθελε να αθωώσει, ο Θεός όμως ανέστησε και έκαμε αυτόν σωτήρα και λυτρωτή όλων των ανθρώπων, αρχής γενωμένης από του λαού Ισραήλ. Θύμωσαν, αγρίευσαν, όχι μόνο γιατί κήρυταν την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και τη ζωή την αιώνιο δια του Ιησού Χριστού, αλλά γιατί κατηγορήθησαν ότι αυτοί φώνευσαν αθώων, πράγμα που ήταν αληθές. Και αφού συσκέφθησαν μεταξύ τους, είπαν θα τους απειλήσουμε για να μην ξαναμιλήσουμε. Και πράγματι τους φώναξαν και τους είπαν μην ξαναμιλήσετε για το όνομα αυτού, γιατί θα σας τιμωρήσουμε σκληρά. Και το κάνανε αργότερα. Όμως και πάλι ο Πέτρος αποκρίθηκε και έβγαλε αυτό που ήταν βαθιά ριζωμένο στην καρδιά του, και θέλει ο Θεός σήμερα να το ριζώσει βαθιά και στις καρδιές όλων μας. Αν είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ακούμε και να υπακούμε και να δεχόμαστε αυτά τα οποία εσείς λέτε, παρά αυτά που μας λέει ο Θεός, εσείς κρίνατε. Αλληλούια. Το μεγάλο μυστικό της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Δεν θέλω να ακούω τι λέει κανένας. Δεν εξητάω τη γνώμη κανενός. Θέλω να ακούω τι θα μου πει ο Χριστός μες στο λόγο του και στην προσευχή. Αμήν, αδερφοί. Προσωπική, πνευματική, ιδιαίτερη σχέση του κάθε χριστιανού τότε, την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, με ένα πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό. Αλλά και εμείς δεν μπορούμε, όχι δεν θέλουμε, είμαστε υποχρεωμένοι, χρεώστες είμαστε, λέει ο Παύλος. Ουέησε με αν δεν κηρύττω. Γιατί δεν έγινα Απόστολος των Εθνών εξιδίας πρωτοβουλίας, αλλά άλλος με έκανε. Και αυτός που με έκαμε
μου έχει δώσει έργο και αποστολή, το οποίο αυτό πρέπει να κάνω και όχι ό,τι λένε οι άνθρωποι. Όχι να αφήνω την καρδιά μου να επηρεάζεται και να στρέφει δεξιά και αριστερά από τα λόγια των ανθρώπων και εμπολής να σκανδαλίζεται. Γι' αυτό μακάριος είναι αυτός που δεν σκανδαλίζεται στο Χριστό, γιατί εξητάει το λόγο του και τη φωνή του. Τους έδιωξαν και πήγανε στα αδέλφια τους. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό, γιατί αυτό το νουν του Χριστού, αυτή τη βουλή και αυτή την απόφαση δεν την έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά μόνο του Πέτρου και του Ιωάννου, αλλά σε όλη την Εκκλησία. Και όταν πήγαν και τους είπαν για τις απειλές, τι κάνανε? Όλοι στην προσευχή και στο Λόγο του Θεού. Αλληλούια. Δεν κάθισαν να το κουβεντιάσουν το θέμα. Τι θα κάνουμε τώρα, πώς θα το αντιμετωπίσουμε, πώς θα... Τίποτα από όλα αυτά. Πήγαν στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή, όπως συμβουλεύει, συνετίζει, εντέλεται ο Χριστός σήμερα τον κάθε έναν ξεχωριστά από μας. Όχι λόγια πολλά, Λόγος Θεού και προσευχή. Δέσποτα, σύ είσαι ο Θεός που έκαμε στον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και όλα όσα είναι σε αυτούς. Και εσύ είπες το λόγο σου, στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή. Δια στόματος του Δαβίδ του δούλου σου, δια τι εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια και παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού, γιατί πραγματικά όλοι συνήχθησαν εναντίον του Αγίου σου Παιδός του Ιησού Χριστού, και ο Ηρώδης και ο Πιλάτος και όλα τα έθνη και οι λαοί του Ισραήλ. Αλλά στην πραγματικότητα κάνανε, Κύριε, όσα μέσα από το Λόγο σου γνωρίζουμε ότι η Βουλή σου προώρησε να γίνωσει. Ο Λόγος του Θεού πρώτον και τώρα η προσευχή. Και τώρα, Κύριε, βλέψον στα σαπηλάς. Καμία σχέση να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε, να δούμε πώς θα ξεφύγουμε. Αυτό είναι έργο του Θεού. Αυτοί έχουν έργο να κάνουν το θέλημα του Θεού. Και ξέρουν ότι όταν αυτοί κάνουν το θέλημα του Θεού, τότε και ο Θεός θα κάνει το δικό του έργο στη ζωή τους. Δώσε τώρα στους δούλους σου όχι εξυπνάδα και πονηριά και σοφία να ξεφεύγουνε, να κρίνουνε, να συζητάνε και να δούνε πώς θα αντιμετωπίσουν τα λόγια των ανθρώπων και ποια είναι η γνώμη τους για τα λόγια των ανθρώπων, αλλά δώσε στους δούλους σου παρησία να μιλάν το λόγο σου, να είναι το στόμα σου και εσύ να τους υψώνεις και να τους δοξάζεις, εκτείνων τη χείρα σου εις θεραπείαν και γινωμένων σημείων και τεραστίων δια του ονόματος του Αγίου Παιδός σου του Ιησού. Στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή, όχι μόνο ο Πέτρος και ο Ιωάννης, ούτε μόνο οι δώδεκα, αλλά όλοι άντρες και γυναίκες, όλη η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ένα σώμα, κάθε ένα στη δουλειά του, αλλά όλοι κατευθυνόμενοι από το Λόγο του Θεού και την προσευχή. Και η απάντηση, η απάντηση δεν είναι θα σας φυλάξω, θα σας προστατεύσω. Η απάντηση είναι σεισμός πνευματικός. Και εσύστη μετά την προσευχή τους ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ελάλουν το Λόγο του Θεού μετά πάσης παρησίας. Ζήτησαν το θέλημα του Θεού και τους χάρισε ο Κύριος το θέλημά του, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το θέλημα των ανθρώπων,
αλλά ούτε και με την καρδιά, τη βουλή, τη σκέψη και τη γνώση και την εμπειρία και τη λογική και τη σοφία την ανθρώπινη τους, τη δική τους. Αλλά έχει σχέση μόνο με το Λόγο του Θεού και με την προσευχή. Αδερφοί, είναι προσκλητήριο σήμερα και θέλω να με πιστέψετε, γιατί είναι ουράνιο το μήνυμα. Προσκλητήριο προσωπικό. Ο Θεός θέλει από σένα μόνο Λόγο Θεού και προσευχή. Δεν θέλει τις σκέψεις μας. Δεν θέλει τη γνώμη μας, την απόψη μας, τις απόψεις μας, την κριτική μας, τις συνομιλίες μας. Θέλει Λόγο Θεού και προσευχή και επί προσωπικού του καθενός μας επίπεδου και επί εκκλησιαστικού όλων μαζί επίπεδου. Για να, γιατί τότε μόνο θα στείλει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί το έργο του Θεού δεν γίνεται με δύναμη και ισχύ ανθρώπινη. Ουχή δια δυνάμεως ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Το αποτέλεσμα, μία εκκλησία μοναδική. Του πλήθους των πιστευσάντων, η καρδία και η ψυχή ή το μία. Τι καρδιά, ό,τι θέλαν ο Πέτρος, όχι. Τέλεια στο να ελπίζει μόνο στον Κύριο. Και η ψυχή θέλουσα στο να πράττει το θέλημα του Θεού. Και σε αυτό θέλω να πάμε, αδερφοί αγαπητοί, για να το δούμε έτσι πως μου το έδειξε ο Κύριος στη σελίδα 416. Είναι εντολή και προσωπική και εκκλησιαστική. Χρονικών Α, 28 κεφάλαιο, 9 εδάφιο. Χρονικών Α, 28 κεφάλαιο, 9 εδάφιο. Μιλάει ο Δαβίδ δια Πνεύματος Αγίου. Προτρέπει, συμβουλεύει, συνετίζει, εντέλεται στο Σολομώντα. Θα τολμούσα να πω, μιλάει σε εμάς η πρώτη Αποστολική Εκκλησία δια Πνεύματος Αγίου. Συμβουλεύει, προτρέπει, συνετίζει και εντέλεται την τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Ήθε να είμαστε μέσα σε αυτήν. Συ Σολομώνιέ μου, γνώρισον τον Θεόν του Πατρός σου. Γνώρισον τον Θεό της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας σου, της μητέρας σου, και δούλευε εις αυτόν με καρδιά τέλεια, που να ελπίζεις μόνο στον Κύριο, δηλαδή να απορρίπτεις τη δική σου θέληση και να ζητάς μόνο το θέλημα του Θεού για να σε καταστήσει σαν το στόμα του, και δούλευε εν ψυχή θελούσι, με ψυχή που να θέλει να δουλεύεις το θέλημα του Θεού και όχι το θέλημα των ανθρώπων ή άλλων. Και τότε, διότι ο Κύριος εξετάζει πάσας τας καρδίας ξεχωριστά την καθεμία, εξεύρει πάντα στους διαλογισμούς των διανοιών, εξετάζει την καρδιά μας, τι θέλουμε για να μας κάνει σαν το στόμα του, και εξετάζει και τις σκέψεις μας και τις αποφάσεις μας, τι κάνουμε για να μας συστήνει, να μας υψώνει και να δοξάζεται το όνομά του. Εάν εξητείς αυτόν με το Λόγο του Θεού και στην προσευχή, θα ευρίσκεσθε υπ' αυτόν. Δεν θα τον βρίσκεις εσύ, αυτός θα σε βρίσκει. Αν τον εξητείς, αυτός θα σε βρίσκει. Αν όμως εγκαταλείπεις αυτόν σαν τον Ιερεμία και πηγαίνεις σε αυτούς και πηγαίνεις στο Θεό για να του πεις τι να κάνει, θα σε απορρίψει διαπαντός. Δες λοιπόν, τώρα ο Κύριος σε έκλεξε,
δια να οικοδομήσεις οίκον εις αγιαστήριον. Γι' αυτό σε προτρέπω, σε συμβουλεύω και σου δίνω τέτοιες εντολές. Όχι γιατί είσαι παιδί μου, αλλά γιατί ο Κύριος σε έκλεξε να οικοδομήσεις οίκον εις αγιαστήριον. Και την τελευταία Αποστολική Εκκλησία δεν τα λέει αυτά ο Θεός στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία επειδή είμαστε παιδιά Του, γιατί έκλεξε και εκλέγει μέσα από αυτούς, κάποιους από αυτούς που θα δεχτούν σήμερα το προσκλητήριο, τη συμβουλή και τις εντολές Του, για να οικοδομήσει οίκον που η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου θα είναι μεγαλύτερα στις του πρώτου. Για να οικοδομήσει οίκον εις αγιασμών, εις αγιαστήριον. Γι' αυτό ενδυναμού λάβε δύναμη και εκτέλει. Και δύναμη, αδερφοί αγαπητοί, δεν μπορούμε να λάβουμε παρά μόνο από το Πνεύμα το Άγιο. Και εκτελεστές του Λόγου του Θεού δεν μπορούμε να γίνουμε παρά μόνο όταν επιμένουμε και εγκύπτουμε στο Λόγο του Θεού, στο τέλειο Λόγο της ελευθερίας, ώστε να γινόμεθα εκτελεστέ έργου. Προσκλητήριο. Λόγος Θεού και προσευχή. Μάθε να εκλέγεις το τίμιον που είναι το θέλημα του Θεού και να απορρίπτεις το αχρίον που είναι το θέλημα το δικό σου, και ο Κύριος θα σε κάνει σαν το στόμα του. Και μάθε να μην πηγαίνεις εσύ σε αυτούς, όποιοι και να είναι αυτοί. Μην ανοίγεις τα αυτιά σου, μάθε να μην ακούς. Προσέχετε τι ακούετε, πώς ακούετε, ακόμη προσέχετε τι βλέπετε. Ποιον θέλεις να ακούς, σε αυτόν να πηγαίνεις. Πήγαινε σε αυτόν, εξήτησε τον και θα έρθει να σε βρει. Και τότε θα σε κάνει οχυρούν τείχος χάλκινο και θα σε θέσει εναντίον πάσης της γης, υπέρ του ονοματός του, υπέρ της σωτηρίας των ανθρώπων, υπέρ της δόξης του. Αμήν.